Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αυτό το βιντεάκι θέλω να το κάνω μέρες τώρα, αλλά πραγματικά έχουν προκύψει πολλές δουλειές και δεν προλαβαίνω καθόλου. Ξέκλεψα λοιπόν λίγο χρόνο για να σας δείξω επιτέλους τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού μου, βασικά του σαλονιού και της κουζίνας μου. Εδώ είναι ο χώρος στον οποίο διακόσμησα περισσότερο. Έχω διακοσμήσει λίγο και την κρεβατοκάμαρα, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν θα προλάβω να σας το δείξω αυτό. Ήθελα όμως να επικεντρωθώ στο σαλόνι και στη κουζίνα, να σας δείξω τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, τη φετινή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σαλονιού και της κουζίνας μου. Δεν έχω κάνει στην ουσία μεγάλες αλλαγές από πέρσι, αλλά πάντα προσπαθώ έτσι με 2-3 πινελιές να αλλάζω κάθε χρόνο τη διακόσμησή μου, έτσι λίγο για να ανανεωνόμαστε. Θα σας δείξω λοιπόν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο εντάξει είναι λίγο μεγάλο για το χώρο, για το σπίτι, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε, το είχαμε από πριν αυτό το δέντρο, δεν πειράζει. Έχω αρκετά φορτωμένο το δέντρο μου, αλλά μου αρέσει έτσι, μου αρέσει να έχει πολλά στολίδια, παιχνίδια, μπάλες. Μ' αρέσει πραγματικά πάρα πολύ, μ' αρέσει και πολύ η διαδικασία του στολισμού του δέντρου. Απλά δεν μ' αρέσει καθόλου το ξεστόλισμα και δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, ας το ξεχάσουμε αυτό. Λοιπόν, οπότε πάμε να σας δείξω πώς διακόσμησα την κουζίνα, πολύ λίγο, το σαλόνι στην ουσία, το χώρο στον οποίο περνάμε τις περισσότερες ώρες μας για φέτος τα Χριστούγεννα. Εδώ θέλω να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή χρονιά, αν δεν τα πούμε πριν τη νέα χρονιά που θα προσπαθήσω να κάνω άλλο ένα βίντεο, αλλά θα σας πω λοιπόν καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα, να είμαστε καλά, να είμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε, να περάσουμε όμορφες οικογενειακές στιγμές, να υπάρχει χαρά, αγάπη, να φάμε καλά τις γιορτές, γιατί εντάξει δεν γίνεται να μην δε φάμε καλά, πρέπει τις γιορτές να τρώμε, έτσι, δεν έχουμε τη δικαιολογία με τι άλλο, να φάμε πολύ καβελομακάρινα και κουραμπιέδες και γενικά να περάσουμε όμορφα με τις οικογένειές μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε και τους φίλους μας. Πάμε λοιπόν να δούμε το βιντεάκι και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Γεια σας! Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την κουζίνα που ξεκινάω πάντα. Μισό λεπτάκι να σας κάνω ένα πιο μακρινό πλάνο. Εδώ έχω όπως και πέρυσι τα δυο μου καδράκια που είχα πάρει, το ένα καδράκι που λέει Merry and Bright από το διάφανο. Είναι αρκετά έτσι όμορφο και rustic. Και δεξιά έχω αυτό εδώ το στεφανάκι που λέει Xmas. Και το είχα πάρει από ένα συνοικιακό κατάστημα με στολίδια και χριστουγεννιάτικη διακόσμηση από εδώ που μένω. Εδώ κάτω έχω το ρολόι μου κλασικά, δεξιά ένα ξύλινο δεντράκι από το Jumbo και αριστερά ένα ξύλινο διακοσμητικό από Sia. Εδώ έχω το lightbox κλασικά και έχω γράψει Baby It's Cold Outside. Αν και δεν έχει και τόσο cold, τέλος πάντων, κάποιες μέρες έχει, κάποιες μέρες δεν έχει. Πάνω έχω βάλει αυτήν εδώ τη μικρή χιονομπαλίτσα που λέει Merry Christmas. Μάλλον θα πρέπει να σβήσω το lightbox για να φανεί, ναι ναι. Αυτήν εδώ λοιπόν τη μικρή χιονομπαλίτσα από το Jumbo. Αυτά τα λουλούδια στην λευκή κανάτα που τα είχα και πριν είναι Sia, είναι κόκκινες ορτανσίες. Εδώ δεν έχω κάτι άλλο κάνει, είναι όπως τα ξέρετε. Εδώ έχω μπιμπερό και τέτοια, το μίξερ μου, τον βραστήρα μου και νέα προστίκη είναι ο ατμομάγειρας της Avent, το οποίο τώρα θα μάθω να το χρησιμοποιώ για την μπεμπούλα.
Εδώ έχω αυτήν εδώ την πετσετούλα που λέει «The weather outside is frightful, but the wine is so delightful» από το τραγουδάκι, από το διάφανο. Μου άρεσε πολύ και την πήρα. Και εδώ πέρα δεν έχω κάτι το πολύ διαφορετικό. Μια αλλαγή που έχω κάνει είναι αυτή η γυάλα που έχω βάλει μέσα τα Christmas cookies που έφτιαξα από μια συνταγή που βρήκα. Ωραία βγήκανε, δεν μπορώ να πω, βουτυράτα. Και έχω φτιάξει και αυτόν εδώ το φιόγκο με αυτό εδώ το γουράκι και το έχω διακοσμήσει έτσι εδώ πέρα. Και εδώ στο φούρνο έχω βάλει μια καινούρια πετσέτα χριστουγεννιάτικη, η οποία είναι πραγματικά πολύ ωραία και θέλω να σας τη δείξω, από Zara Home. Έχω λοιπόν αυτήν εδώ την πετσετούλα, την οποία την έχω πάρει από το Zara Home και λέει Merry Christmas. Αντίστοιχη έχω πάρει για καθημερινή χρήση από το Zara Home που λέει Kitchen. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή και πάει νομίζω με το σπίτι. Την έχω βάλει λοιπόν εδώ πέρα να κρέμεται. Από εδώ, όπως τα ξέρετε, δεν έχω κάνει κάποια αλλαγή. Εδώ έχω ένα κέικ που έχω φτιάξει, οι καφετιέρες μου και δεν έχω αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι λοιπόν η κουζίνα μου. Προχωρώντας τώρα στην τραπεζαρία, έχω αυτό το τραπεζομάντιλο το οποίο το είχα και πέρυσι, είναι κεντητό και έχει πάνω γκί και μπέρις και τέτοια. Είναι πολύ όμορφο νομίζω. Και πάνω δεξιά έχω ένα ρόδι και εδώ είναι η φρουτιέρα, την οποία την έχω βάλει εδώ γιατί δεν έχω που άλλο να την βάλω με τα φρούτα. Και εδώ έχω λουλούδια χριστουγεννιάτικα, όπως βλέπετε. Και έχω γκρεμάσει και κάποια γουράκια και κάποια από αυτά θα τα δωρήσω, κάποια θα τα κρατήσω. Θέλω να φτιάξω και κάποια ακόμα γούρια. Αυτό εδώ είναι λοιπόν το βάζο. Και αυτή εδώ είναι η τραπεζαρία μου, έτσι όπως φαίνεται από την κουζίνα, από το σαλόνι βασικά. Και τώρα θα πάμε στο δέντρο, το οποίο μου έχετε πει, περιμένετε πώς και πώς να σας το δείξω. Να λοιπόν το δεντράκι μου, δεν είναι δεντράκι, είναι αρκετά μεγάλο για αυτό το σπίτι, αλλά δεν πειράζει. Φέτος το στολίσαμε, του χρόνου τώρα που η μπεμπούλα λογικά θα περπατάει, θα δούμε αν θα το ξαναστολίσουμε. Δεν μπορεί να το καταδαφίσει, η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει όμως, αυτή να είναι καλά. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το δέντρο. Φέτος έκανα την εξής αλλαγή. Έχω βάλει κορδέλα σε κάποια σημεία. Έχω κόψει την κορδέλα σε κομμάτια και την έχω στριφογυρίσει κάπως έτσι όπως βλέπετε. Την έχω πλέξει και έχω κάνει έτσι αυτά εδώ τα στριφογυριστά με την κορδέλα. Αποστολίδια καινούρια δεν πήρα πολλά, πήρα αυτό εδώ από Eldeco, το Peace on Earth, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα αυτό εδώ το Joy από το διάφανο, κάποιες μπάλες όπως αυτήν εδώ και αυτήν εδώ την από Λινάτσα, και γενικά αυτό εδώ το στολίδι π.χ. το έφτιαξα μόνη μου με υλικά από Eldeco, και τα περισσότερα από αυτά τα στολίδια τα είχα. Έχω πολλά στολίδια, σας το έχω ξαναπεί και πέρυσι, αλλά μου αρέσει γενικά το δέντρο να είναι φορτωμένο και να έχει μπόλικα στολιδάκια και διαφορετικά είδη και παιχνίδια, όχι μόνο μπάλες, και παιχνίδια μου αρέσει να έχει. Σας δίνω έτσι μερικές εικόνες από τα στολίδια που χρησιμοποιώ. Κάποια είναι από τζάμπο, κάποια είναι από διάφανο, κάποια είναι από τοπικά έτσι καταστήματα με στολίδια που έχω εδώ στη γειτονιά μου. Γενικά μου αρέσει, να και αυτό εδώ εγώ το έχω φτιάξει, My First Christmas, για την Μπέμπα, στους χρωματισμούς του δέντρου. Μου αρέσει πολύ και αυτό εδώ το τυμπανάκι. Έχω και τέτοια εδώ γυάλινα. Αυτά είναι από διάφανο, αυτό είναι από τζάμπο, αυτό είναι από διάφανο. Έχω βάλει και μέσα κάποια άλλα σαν κλαδιά, αυτά είναι φραουλίτσες. Και έτσι στεφανάκια. Έχω βάλει διάφορα στοιχεία όπως βλέπετε, είναι αρκετά φορτωμένο το δεντράκι. Και κάτω από το δέντρο έχω βάλει σακουλάκια με δωράκια και έχω βάλει αυτό εδώ το τρενάκι από τζάμπο, το οποίο νομίζω θα παίζει και η Μπέμπα σε λίγο καιρό με αυτό.
ένα παιχνίδι μουσικό που το οποίο το έχω από όταν ήμουν μωρό. Το Advent Calendar που ανοίγω καθημερινά στο λογαριασμό μου στο Instagram, αν είστε γραμμένοι, να πηγαίνετε να βλέπετε τι δωράκι έχει μέσα. Είναι με προϊόντα χιλιών. Και εδώ έχω δύο κουκλάκια, ένα χιονανθρωπάκι και ένα ταρανδάκι από τζάμπο. Αυτό είναι λοιπόν το δέντρο, πάνω έχω αυτό το αστέρι που λέει Xmas. Μ' αρέσει αρκετά έτσι όπως βγήκε φέτος με την κορδέλα. Ήταν ωραία προσθήκη. Και προχωρώντας λοιπόν από το δέντρο, πάμε στο τζάκι, το οποίο τζάκι έχω βάλει την γυρλάντα, αυτή είναι εδώ που έχω πάρει από το τζάμπο. Στην άκρη έχω βάλει αυτό εδώ το ξύλινο δεντράκι. Έχω βάλει λοιπόν αυτή εδώ την χοντρή γυρλάντα από το τζάμπο και έχω βάλει μέσα διάφορα γκι, κουκουνάρια. Αυτά εδώ ήταν από το διάφανο σαν κεράτα ταράνδου. Έχω στερεώσει εδώ πέρα αυτό εδώ το Merry Christmas, το ξύλινο από τζάμπο. Έχω βάλει αυτά εδώ τα τριανταφυλάκια, κανέλες, διάφορα πράγματα για να την κάνω πιο πλούσια και έχω πλέξει και πολλά φωτάκια με μπαταρίες. Εδώ έχω κρεμάσει κάλτσες χριστουγεννιάτικες από το τζάμπο. Πέρυσι είχα δύο, φέτος πρόσθεσα άλλη μία για την Μπέμπα, μια τώρα είμαστε τρεις. Οπότε, ναι. Και εδώ έχω βάλει και μια σκαλίτσα με τον Άγιο Βασίλη να σκαρφαλώνει που την είχα από όταν ήμουν παιδί πραγματικά. Οπότε το τζέκι έχει γίνει κάπως έτσι, να σας το δείξω από εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν είναι το ρολογάκι με το τζάκι. Νομίζω έχει βγει πολύ όμορφο, πολύ χριστουγεννιάτικο. Και η εικόνα είναι έτσι, εδώ είναι το δέντρο και εδώ είναι το τζάκι. Φεύγοντας από το τζάκι, ερχόμαστε στο σαλόνι, στους καναπέδες. Τα μαξιλαράκια μου κάπως έτσι τα είχα και πέρυσι. Βασικά νομίζω είχα κάνει μια αλλαγή. Έχω βάλει τα λευκά για κάτι γκρι που είχα. Μπορντό μεγάλα μαξιλάρια από το IKEA και το μεσαίο αυτό είναι κεντητό. Από ένα τοπικό κατάστημα και αυτό. Και εδώ πάλι ένα μπορντό από το IKEA. Ένα από το Zara Home που το έχω 2 χρόνια νομίζω. Άμα δείτε είναι πολύ ωραία τα σχεδιάκια και αυτό που το είχα πάρει πέρυσι και το είδα και φέτος στο διάφανο που λέει Holiday Hacks and Mistletoe Kisses. Οπότε έτσι είναι εδώ οι καναπέδες μου και πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού έχω βάλει αυτήν εδώ τη σύνθεση με τα κυροπήγια και έχω πλέξει και φωτάκια από το τζάμπο με αστεράκια. Δεξιά-αριστερά έχω 2 ποτηράκια από το Zara Home με 2 ρεσό για να τα ανάβω το βράδυ και εδώ έχω βάλει χριστουγεννιάτικα σουβεράκια. Έτσι λοιπόν είναι το σαλόνι από αυτή την πλευρά για να το δείτε. Εδώ είναι η βιτρινούλα που έχω, μέσα έχω βάλει και κάποιες φιγούρες Limax για διακοσμητικές. Πάνω έχω, έτσι όπως το είχα πάντα, έχω μια υδρόγειο σφαίρα και οι δύο βασικά είναι από το Zara Home και έχω βάλει και 2 καρδιοθράστες και έχω και μια γυάλα την οποία την είχα φτιάξει και πέρυσι με χιόνι μέσα ψεύτικο και διάφορα διακοσμητικά και έχω βάλει και αυτά εδώ τα 2 στολίδια γιατί νόμιζα ότι ταιριάζανε πάνω στη βιτρίνα. Έτσι είναι λοιπόν. Και εδώ πέρα είναι η πόρτα μου, από τη μέσα πλευρά έχω βάλει αυτό εδώ το διακοσμητικό που λέει Merry Christmas. Από τοπικό κατάστημα το έχω πάρει αυτό. Αυτό είναι ένα γουράκι το οποίο το έχω φτιάξει μόνη μου και μου άρεσε πολύ και το κράτησα. Και το έχω κρεμάσει εδώ στην πόρτα. Και εδώ πέρα είναι το επιπλάκι της εισόδου που έχω με τον καθρέφτη. Πάνω στον οποίο καθρέφτη έχω πλέξει μια γυρλάντα με μπέρις και γκι. Έχω βάλει και αυτόν εδώ το φιόγκο που λέει Merry Christmas, τον έχω φτιάξει εγώ με τα υλικά από El Deco. Και κάτω έχω βάλει τις κατασκευές μου από τα προηγούμενα βιντεάκια, αυτή τη γυαλίτσα γούρι, παύλα γούρι και αυτό εδώ με το φορτηγάκι που είναι τα αγαπημένα μου πραγματικά, τα έχω βάλει πάνω σε αυτά τα ξύλινα και έχουν έτσι αναδειχθεί νομίζω.
Εδώ έχω βάλει, πήρα από το Zara Home το χριστουγεννιάτικο diffuser που μυρίζει πραγματικά υπέροχα, μυρίζει gingerbread και μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω βάλει εδώ στην είσοδο του σπιτιού έτσι ώστε με το που μπαίνει κάποιος να μυρίζει όμορφα και χριστουγεννιάτικα. Και εδώ έχω βάλει κάποια χριστουγεννιάτικα κυροπήγια και μία χιονομπαλίτσα από το Jumbo. Έχω βάλει και αυτό εδώ το χριστουγεννιάτικο runner, το οποίο το έχω διπλώσει από το διάφανο για να δώσω έτσι μία νότα πιο πολύ χριστουγεννιάτικη στο επιπλάκι. Και κάπως έτσι είναι και αυτή εδώ η γωνιά, νομίζω έχει βγει αρκετά χριστουγεννιάτικη και αρκετά ωραία. Δίπλα από το επιπλάκι εισόδου, πάνω από εδώ, πάνω από το καλοριφέρ, έχω βάλει αυτό το advent calendar, το οποίο το έχω πάρει πριν από κάποια χρόνια από το H&M Home, το οποίο έχει θικάκια για να βάζει διάφορα δωράκια. Δεν έχω βάλει κάτι βέβαια, το έχω καθαρά για διακοσμητικού βλόγου. Και έχω κρεμάσει και αυτό το γουρέκι, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ. Πάλι με υλικά από Ελτέκο, καμπανάκι και τέτοια. Και έτσι έχω κάνει και αυτήν εδώ τη γωνιά. Σε αυτήν εδώ τη γωνιά του σπιτιού που είναι η τηλεόραση, από πάνω έχω αυτήν εδώ τη σύνθεση με τα καδράκια και πάντα αυτή την εποχή βάζω αυτό εδώ το καδράκι που έχω πάρει πέρυσι από το διάφανο. Τι πάντα, δηλαδή δεύτερη φορά είναι που το βάζω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ έτσι και δίνει μια χριστουγεννιάτικη νότα σε αυτά τα καδράκια. Αυτό κανονικά έχει λαμπάκια, αλλά κάτι έχει πάθει και έχει χαλάσει, πρέπει να το φτιάξω, πραγματικά δεν έχω ξέρει να το φτιάξω. Και εδώ πέρα πάνω στο ρολόι έχω αυτήν εδώ τη γυάλα, αν θυμάστε, που είχα φτιάξει στο DIY σε συνεργασία με την Αλίτα. Έχω ένα καριοθράφστη, το ρολόι μου και η τηλεόραση. Αυτή λοιπόν είναι και η γωνίτσα αυτή εδώ. Αυτό είναι λοιπόν το σπίτι, έτσι όπως το έχω φτιάξει για τα Χριστούγεννα. Ήθελα να σας το δείξω καιρό τώρα, αλλά πραγματικά δεν έβρισκα χρόνο. Ελπίζω να σας αρέσει. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα, με αγάπη, να περάσετε αυτές τις όμορφες χριστουγεννιάτικες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάτε, με την οικογένειά σας. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Καλές γιορτές, φιλάκια πολλά. Γεια σας.